όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας και που θα κάνουμε μια ωραία δράση για τα παιδιά της πόλης μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και σαν εκπαιδευτικός που βλέπω ότι ένα μεγάλο όνειρο αρχικά θα υλοποιηθεί και ελπίζουμε να γίνουν ακόμα πιο όμορφα τα σχολεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κουβουλιό, ο οποίος είναι πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής και μας δίνει τα χρήματα που θα χρειαστούμε για την πορεία, στα κοινέλια, ό,τι θα χρειαστούμε για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό. Και θα βοηθήσει και η κυρία Αντιγόνη, τον καλλιτεχνικό. Φυσικά τα παιδιά της κοινότητας θα είμαστε όλοι μαζί και θα βοηθήσουμε και αυτοί. Και να μας πει και ο... ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ, γιατί με το που είδε απλά το σχέδιο, είπε κατευθείαν ναι, να το κάνουμε και θα τα αναλάβω εγώ ό,τι είναι και ό,τι ιδέες υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ ανοιχτός να μας βοηθήσει. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να πω ότι καταρχήν σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ πέρα. Στην πρώτη συνομιλία που είχαμε με την Πρόεδρο για αυτό το κομμάτι, μου έδειξε κάποιες φωτογραφίες. Εγώ βέβαια στη Σχολική Επιτροπή αυτό που μου αναλογεί και μου, το βάρος που πέφτει είναι το οικονομικό. Γιατί οτιδήποτε, το οποίο επειδή σε οτιδήποτε γίνεται το οικονομικό κομμάτι είναι το πιο δύσκολο, γιατί όπως βλέπω εδώ πέρα υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει καλή διάθεση και απλά τα οικονομικά γενικότερα είναι ένα θέμα το τελευταίο καιρό. Μάλλον πάντα είναι θέμα τα οικονομικά. Εγώ βέβαια παρόλα αυτά φρόντισα να εξασφαλίσω τα χρήματα της Σχολικής Επιτροπής και να πω στον Πρόεδρο ότι okay, προχώρησέ το. Έτσι. Από εκεί και πέρα, της είπα ότι εμείς σαν Σχολική Επιτροπή και σαν Δήμος είμαστε κοντά σε οποιαδήποτε δράση έχει να κάνει με παιδάκια και γενικότερα βέβαια. Στηρίζουμε όσο μπορούμε. Με προσωπικό δεν μπορεί η Σχολική Επιτροπή γιατί δεν έχει προσωπικό. Βέβαια μέσα από την Υπηρεσία Πρασίνων που είμαι και αντιδήμαρχος, ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Βέβαια σε αυτά που μπορούμε να υλοποιήσουμε. Γιατί όλα δεν μπορούν να γίνουν, λογικό είναι. Είμαστε εδώ όμως και στηρίζουμε τις δράσεις και στηρίζουμε σε κάθε ιδέα που έχετε και είμαστε μαζί σας αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Τώρα για να μην σας καθυστερώ και πολύ, έχετε όλοι οι οικογένειες παιδιά. Εδώ έχω φτιάξει ένα σχέδιο που το έχω πάρει από διάφορα σχέδια που έχω δει. Λέγονται Active Playground. Στα αγγλικά, στα σχολεία της Αμερικής, της Αυστραλίας, το συνηθίζουν και πάντα έχουν διάφορα διαδραστικά παιχνίδια και να παίζουν τα παιδιά σε ελεύθερες ώρες του. Και γιατί λέγεται active και δεν λέγεται painting? Γιατί όποιος ακούει το active, νομίζουν ότι είναι δράση για... Γιατί για να... τα παιδιά παίζουν. Είναι... Παίζουν μετά, εμείς που να ζωγραφίσουμε. Να λέει, απλά θα μείνει. Προκειμένου τα παιδιά να έρχονται σε διάθεση. Γιατί πολλοί με ρωτήσανε και δεν καταλάβανε και νομίζανε ότι θα παίξουμε όλοι μαζί, θα κάνουμε ένα παιχνίδι και θα παίξουμε όλοι μαζί, γι' αυτό και λέγεται active playground. Ενώ κανονικά είναι διαδραστικό προς τα παιδιά. Είναι διαδραστικό προς τα παιδιά. Δηλαδή, πάσα πρέπει να μιλάω αυτό και παίζουν. Το είπαμε σε μια ελεύθερη μετάφραση κιόλα. Ναι, δεν ξέρω πόσο ελληνικά μπορεί να το πούμε. Ζωγραφίζοντα το κάτω. Επειδή είναι παιχνίδι. Δεν είναι, είναι παιχνίδι, δεν είναι ζωγραφιά. Επειδή έχει δράση, ναι. Κάθε παιχνίδι έχει δράση. Καλά, δεν θα κολλήσουμε στο όνομα τώρα, αλλά. Ωραία. Παλιότερα, σε σχολείο που ήμουν, υπήρχαν παιχνίδια τύπου κουτσό, φιδάκι, με τα σκάλια και όλα αυτά. Όμως επειδή το έχω ζήσει και υπήρχαν σε σχολείο που ήμουν. Παίζουν ίσως τον πρώτο καιρό, αλλά γιατί χρειάζονται πιόνια, χρειάζονται ζάρια, χρειάζονται πόσα πράγματα. Τελικά τα παιδάκια δεν παίζουν με αυτά. Οπότε γι' αυτό σκέφτηκα κάτι το οποίο δεν θα χρειάζεται οτιδήποτε αντικείμενο και θα μπορούν να το παίξουν μόνο με τη φυσική τους παρουσία. Βρήκα λοιπόν αυτά τα σχέδια. Το ένα που θα το πήγα από αυτή την εικόνα που μου αρέσει πιο πολύ. Αυτό το έχουν φτιάξει σε σχολείο των Θεκομακεδόνων στην Αθήνα.
Είναι από τα ίδια σχολεία που έχουμε διαδραστικά παιχνίδια τέτοιου τύπου. Άλλα σχολεία έχουν τα παλιά παιχνίδια, όπως συνήθιζαν να υπάρχουν. Εμείς φυσικά δεν θα γράψουμε jump and start, θα το γράψουμε στα ελληνικά. Έναρξη. Και τώρα στο συγκεκριμένο, το οποίο δεν είναι τα ζωγραφιές, δεν θα είναι έτσι όπως είναι εδώ. Καταλαβαίνετε, απλά στον υπολογιστή έτσι μπορούσα να τα φτιάξω εγώ. Ξεκινάμε από εδώ τα παιδιά. Εδώ κάνουμε βηματάκια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν τα ζωγραφίζουμε να πηγαίνουν όλα τα χρώματα πάντα όπως είναι το ουράνιο τόξο. Δηλαδή, δεν μπορούμε, αν βρίσκουμε τα χρώματα, δεν φαίνεται καθόλου όμορφο. Πρέπει να είναι με τη σειρά. Στη συνέχεια, κάνουμε μία κεντρική διαδρομή. Έπειτα εδώ πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή στα βήματα. Μετά τρέχουμε πάλι. Εδώ κάνουμε ένα κουτσό, μετά βάζουμε μαζί τα πόδια, κουτσό βάζουμε ξανά τα πόδια. Στη συνέχεια κάνουμε, διαλέγουμε μία από τις δύο λωρίδες και κάνουμε κουτσό είτε με το ένα πόδι είτε με το άλλο. Εδώ τρέχουν και με το που φτάνουν στο κάθε στο πρώτο προσωπάκι πρέπει να χαμογελάσουν τα υπόλοιπα παιδιά, έτσι ώστε να τους ενισχύσουμε λίγο κατά της βίας, κατά που υπάρχει και της επιθετικότητας. Να γελάσουν σε όλους τους υπόλοιπους που κάθονται και τους βλέπουν. Στη συνέχεια να κάνουμε καρδούλες στους υπόλοιπους. Σταματάνε δηλαδή για λίγο εδώ πέρα, συνεχίζουμε. Τρέχουμε γρήγορα και φτάνουμε στο τέρμα. Τώρα. Αυτό είναι μια συνέχεια. Είναι μια συνέχεια, δηλαδή θα δίνουμε το ένα μετά το άλλο. Και έχει συγκεκριμένες διαστάσεις. Θα σας πω τώρα. Πρώτον, αναλόγως με το σχολείο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Τώρα, επειδή όλα τα σχολεία δεν έχουν τον ίδιο χώρο που μπορούμε να διαθέσουμε για το παιχνίδι, γιατί υπάρχουν και κείμενα. Μπορείτε τα πρώτα σχολεία δεν χρειάζεται να γίνουν ολόγια τα σχέδια. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να διαλέξει το ίδιο αυτό, να μην είναι αυτό, μπορεί κάτι να σα αρέσει, μπορεί κάτι να μην σα αρέσει. Να θέλετε να σχεδιάσετε μόνο αυτό. Δηλαδή, από το τρίτο, ο κύριος Δελλό συγκεκριμένα μου είπε ότι του άρεσε αυτό το συγκεκριμένο, χωρίς τη συνέχεια. Θα το συζητήσουμε, το τι θέλετε ακριβώς. Είπαμε ότι κάποια κομμάτια μπορούμε να τα βγάλουμε. Και αναλόγως στο χώρο που έχουμε. Επίσης, στο εξωτερικό δεν συνηθίζουμε να τα έχουμε ανταγωνιστικά, δηλαδή να υπάρχουν δύο ομάδες και να τρέχουν. Φτιάχνουν μόνο το ένα, αλλά εκεί χρειάζεται πάλι θα χρειαστεί χρονόμετρο στην ουσία. Θα πρέπει να είναι γυμναστής. Χρονόμετρο, να είναι γυμναστής που ατομικά θα κοιτάξει. Αυτό τώρα τουλάχιστον μα βολεύει πάρα πολύ. Εγώ γι' αυτό το σε αυτή την εποχή τουλάχιστον, γιατί τα παιδιά δεν παίζουν. Από προχθές που αρέσουν το σχολείο, δεν κάνουν διάλειμμα κάθε τις κερκίδες. Δηλαδή είναι κάπως άσχημο όλο αυτό και για την ψυχολογία των παιδιών νομίζω. Οπότε θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Καλό θα ήταν δηλαδή να το φτιάξουμε όλο, γιατί νομίζω ότι και στη γυμναστική θα τους βολέψει. Ούτε γυμναστική δεν κάνουν. Αλήθεια. Ναι, τι να κάνουν. Μπάλα δεν επιτρέπεται. Τίποτα, τίποτα. Και εγώ αυτό γι' αυτό θέλω να προλάβουμε πριν κλείσουν τα σχολεία. Ναι, να είναι πολύ καλό. Να το φτιάξουμε. Ναι. Έστω τα παιδάκια να χαρούνε. Τελευταία εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Τώρα, οι αποστάσεις βέβαια πρέπει να είναι ακριβώς παράλληλα η μία από την άλλη, στο πρώτο τουλάχιστον. Και πιστεύω ότι είναι καλό 30 εκατοστά περίπου να κάνουν δηλαδή ένα αρματάκι. Να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο, ούτε πάρα πολύ μικρό. Γύρω-γύρω θα πρέπει να βάζουμε χαρτοτενία, έτσι ώστε να μην φύγει το χρώμα. Στη συνέχεια, εδώ δεν έκανα εγώ. Μ' αρέσει πιο πολύ δηλαδή το που είναι τελείως κυκλικό. Ναι. Γι' αυτό σας το έδωσα. Δεν ξέρω. Όλα είναι υποσυζήτηση και
Ο καθένας στο δικό του σχολείο μπορεί να είναι αυτό που σημαίνει κάτι. Δήμα, ευχαριστούμε πολύ. Και ο Δήμος φυσικά θα είναι στη δράση, θα βοηθήσει και ο Δήμος και όλοι. Απλώς να έχουμε και τις οδηγίες, ας πούμε πόσα μέτρα πρέπει να είναι. Αυτό, κοιτάξτε πώς θα γίνει. Να μην γίνει ό,τι να είναι. Πρέπει να μετρήσετε πόσο είναι το προάβλιο, πόσο είναι ο χώρος. Ναι, εκεί που θα το δούμε, εκεί που θα το κάνουμε. Ναι. Και αναλόγως με το χώρο που έχουμε, θα πρέπει να προσαρμόσουμε να δούμε πόσα στάσεις να μπουν. Ναι. Γιατί μπορεί να μην μπορούμε να μπουν και όλα. Ναι. Ή μπορεί κάτι να γίνει πιο μικρό. Δηλαδή εδώ που είναι όλη αυτή η διαδρομή, μπορεί να την κόψει εδώ, αν βλέπει ότι δεν σε φτάνει. Και μπορεί επίσης να μην γίνει σε ευθεία, μπορεί να γίνει όπως έχω αυτό το σχέδιο από εδώ, το οποίο είναι κυκλικό. Και αυτό βολεύει. Αυτό βολεύει. Εδώ όμως έχει ένα. Γι' αυτό, δηλαδή, αυτό είναι τώρα το σχολείο της Αυστραλίας, νομίζω. Είναι μόνο για ένα παιδί. Οπότε δεν ξέρω πώς θα βγαίνει η διαδρομή. Δηλαδή θα πρέπει να έχει όλο αυτό το χώρο και άλλο τόσο από εδώ, ναι, για να μπορέσεις να το φτιάξεις όλο. Και δεν ξέρω με τα γήπεδα τι γίνεται. Γενικά πάντως έχουν πόρτο. Εντάξει, έχουν, ναι, 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 έχουν, ναι. Με τους διευθυντές μίλησα, τα έχουν. Ναι, μίλησα, μίλησα με όλους. Είναι σύμφωνοι όλοι, τους άρεσε όλους. Και εγώ τη Δευτέρα που δώσω το διευθυντή μας, το είπα, ότι θα σας πάρουν από το... Και σε εμάς ήταν πολύ θετικός και είναι γενικότερα θετικό. Αλλά γενικά έχουμε και χώρο, το πρώτο είναι κεράσιο προάρι, το τρίτο τα ίδια. Και το δεύτερο μεγάλο έχει, ναι. Και το τέταρτο βασικά. Λίγο το τέταρτο δεν έχει τόσο μεγάλο χώρο. Αξία, εκείνη που μπορεί να το προσαρμόσει λίγο. Πόσο χρόνο διάστημα υπολογίζει για να υλοποιηθεί αυτό? Πιστεύω ότι θα μας πέσει μία μέρα. Θα προλάβουμε μέσα. Λοιπόν, θα πρέπει να είναι κάποιος σε κάθε σχολείο, δεν μπορούν να λάβουν οι άνθρωποι την ευθύνη από μόνοι τους. Ή σε συνεργασία με το γυμναστή, ίσως αυτός θα γνωρίζει. Ή με κάποια που γνωρίζει τα καλλιτεχνικά, ας πούμε. Με κάποιον τρόπο, δηλαδή και άνθρωποι καθαρά θα έχει να γνωρίζουν για να τα κάνουν. Κοίτα, κάπως πρέπει να γίνει. Θα είναι η αντιγόνη, το καλλιτεχνικό. Σε όλα τα σχολεία, θα το κάνουμε. Ή θα πάει, θα γίνει μια προεργασία, κατάλαβες τι λέω, μια μέρα, να είναι η αντιγόνη, να κάνουμε τα σχέδια και μετά. Όλοι μας να πάμε να μοιραστούμε και να τα βάφουμε. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να είναι η αντιγόνη σε κάθε σχολείο. Αυτό εννοώ, να κάνει μια προεργασία με την αντιγόνη, δεν είναι. Ναι. Εγώ πιστεύω. Για κοίτα, αυτό πρέπει να θέσει πολύ χρόνο. Για να γίνει. Για να γίνει. Ναι. Εγώ πώς το σκεφτόμουν. Ότι κάθε σχολείο ας ξεκινήσει να μετρήσει τις αποστάσεις, ναι, που θα χρειαστεί. Δηλαδή να βάλει σημαδάκια έτσι ώστε όταν έρθει η αντιγόνη ή εγώ, εντάξει, λίγο κι εγώ. Και θα το διορθώσω μετά και περισσότερο η διαδικόνη. Και αυτό μπορεί κάποιοι από εσάς να το έχετε από μόνοι σας πάρα πολύ. Οπότε να μην χρειαστεί πολύ μεγάλη επέμβαση. Όπου δούμε ότι κάποιο σχολείο δεν το έχει, θα πηγαίνει εκεί περισσότερο η αντιγόνη. Και που θέλουν μεγαλύτερη βοήθεια, δηλαδή θα στείλω την αντιγόνη πρώτα. Δεύτερη θα πάω εγώ. Τρίτο μπορεί κάποιο άλλο ο οποίο η Φωτεινή θα το έχει, παραδείγματο χάρη. Τι να πούμε λίγο. Αυτό τώρα που θα πρέπει να ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα, εντάξει, Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος. Δεν πρέπει να ξεκινήσει. Ναι, εγώ σκέφτομαι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μετά το Αγίου Πνεύματος. Μετά το Αγίου Πνεύματος, να το κάνουμε τότε. Να είναι κλειστά τα σχολεία. Ταυτόχρονη δράση θα γίνει. Ναι. Α, ταυτόχρονη σε όλα τα σχολεία. Α, να γίνει ταυτόχρονα. Αλλά το κάθε σχολείο με το δικό του. Ναι, ο δικό του σύλλογο. Εμεί είμαστε ήδη τέσσερι. Έξι ίσω, γιατί ξέρει θα είναι και πάλι να διαβάσει. Οπότε θα είμαστε έξι. Η αντιγόνη 7, η Ντεμίλια θα βοηθήσει και η Ντεμίλια 8. Και θα πηγαίνουμε, θα συνεννοούμαστε από λίγο όλοι στα σχολεία. Ναι, είναι αυτό που να. Απλά το καλό είναι αυτό. Κάθε σχολείο να μετρήσει ακριβώ τι αποστάσει, να είναι ίσε. Για να, και θα μας πείτε, ερχόμενοι εμείς, ότι εδώ θα βγάλουμε τώρα αυτό το σχέδιο. Να το ζωγραφίσουμε λίγο καλύτερα. Έτσι το σκέφτομαι για να γλιτώσουμε και χρόνο και να γίνει όμορφο. Λίγο πιο δύσκολο είναι με τα κυκλικά. Δεν ξέρω πώς θέλετε να το φτιάξουμε. Θέλετε να το φτιάξουμε έτσι, να μην είναι ακριβώς κυκλικό. Θέλετε να το φτιάξουμε όπως το έχουμε κάνει εδώ, που είναι τελείως κυκλικά αυτά. Γιατί είναι διαφορετική η τεχνική. Πιο πολύ θα βόλευε έτσι, μήπως και δεν μας βγει ο κύκλος.
κύκλου και να μην θέλει να. Αυτό λέει αυτό. Να συγχωρήσω ότι κάνω λαθάκι. Μα συγχωρείτε. Με τον κύκλο. Δεν έγινε και κάτι. Γι' αυτό ρωτάω με τον κύκλο πώ μπορεί να γίνει. Μπορούμε να πάρουμε μία κούτα χαρτόνι και να ζωγραφίσουμε τον κύκλο. Γι' αυτό το έχουμε από πριν κομμένο αυτό. Φτιάχνουμε δηλαδή στην ουσία ένα στεφάνι. Αν χρησιμοποιήσουμε στεφάνι εδώ στο σχολείο. Όχι, γιατί είναι πιο μεγάλο κύκλο. Όχι, δεν θέλει πιο μεγάλο, απλά είναι μικρό το πάχος του και άμα πάμε εμείς να το πογιατίσουμε θα βγει απ' έξω. Δηλαδή πρέπει να γίνει ένας κύκλος που να έχει τόσο πάχος. Έτσι, και άλλο ένα πιο μικρό να μπει από μέσα και να μείνει ένα περιθώριο που θα μπει μόνο. Να ζωγραφιστεί. Ναι, ναι, ναι. Και θα ζωγραφιστεί μόνο αυτό. Ναι. Γι' αυτό σα λέω ποια τεχνική θέλετε και τι θέλετε τα δύο. Αυτό δεν θα ήταν καλύτερα να κάνουμε αυτή την τεχνική και να μα βγει και κάτι στραβό, δεν έγινε και κάτι. Ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα. Είναι το, τα δικά σα σχολεία, τα των παιδιών. Ναι, το προσαρμόσουμε ανάλογα. Εντάξει, ναι. Αυτό. Και καλό θα ήταν και εδώ δηλαδή που έχετε κυκλάκια. Γενικά αυτό με το καρτόνι θα διευκολύνει εκείνη την ώρα για να γίνουν πιο γρήγορα τα πράγματα. Ναι. Να κόψουμε καρτόνια για να ζωγραφίζετε. Θα τα κολλήσουμε, πρέπει να τα κολλήσουμε μέχρι το ταινία για να μην φύγει. Και ζωγραφίζουμε το μέσα. Είναι στην ουσία, αν προσέξετε, είναι απλά σχεδιάκια. Και αν γίνουν όλα με κούτα, πολλά με χαρτίδια. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα χαλάσουν πολύ χρόνο. Ναι. Εμείς ας πούμε, ξέρουμε το μέγεθος, λέω τώρα εγώ, κάτω ας πούμε, πόσο είναι οι κύκλοι που γίνονται. Όχι. Δεν ξέρω. Εντάξει. Ένας κύκλος με 30-40 διάμετρο δεν είναι καλά. Όχι, αν νομίζω ότι είναι μικρός ή μικρός πειράματος. 4-5-80 διάμετρο. Ένα μέτρο που σου λέει. Για εδώ, για να μην λέει, θα ζαλιστούν αλλιώς. Όχι, εγώ για εδώ λέω. Α, αυτά. Αυτά, ναι. 30 διάμετρο να έχει ο κύκλος. 30-40. Είπα το σίτσα, ας πούμε. Αυτό έχω το συγκεκριμένο, μισό λεπτό. Αυτό είναι το κουτσό. Είναι για να... Κουτσό, όχι, κάνουν στις μύτες. Κάνουν αυτό. Στη μύτη. Αυτά, τα κυκλάκια. Τα κυκλάκια. Άρα, πού διάμετρο είναι, 3. Τι πιο μικρό είναι. 20. 20. 20. Α, 20 είναι 15. Μικρό, για να... Γιατί αν είναι να τα ετοιμάσουμε εμείς αυτά να τα έχουμε, ας πούμε, στα σχολεία, να τα έχουμε φτιάξει, οπότε να έρθείτε και να τα προσαρμόσουμε μετά. Ακριβώς, έτσι θα γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Πρώτα λουλή θα πάμε εκεί που θέλουμε να το κάνουμε. Ναι. Στο χώρο θέλουμε να το κάνουμε. Να κλείσουμε το χώρο. Ωραία. Μετά παίρνουμε και κόβουμε. Ναι, αυτό λέω, να τα έχουμε αυτά έτοιμα και αυτό ρωτάω τι διαστάσεις έχουν. Στη διάσταση που θέλουμε. Μπράβο. Και μετά έρχονται και το προσαρμόσουμε. Έτσι. Βάζει καπάκι από χρώματα και το βάλει στη μέση και το κόψει γύρω. Α, μπράβο, αυτό, ναι. Ναι, αυτό, ναι. Ναι, ναι, ναι. Γίνονται διαγραμμίσεις ήδη στους δρόμους που βάζουν για να πίνουν και αυτά. Έτσι, οι παρτιτούρες είναι ουσιαστικά από μένα και πάνω από ανάμεσα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, να τα πούμε και για ένα σχέδιο, εδώ δηλαδή απόσταση 30 εκατοστά το καθένα, παράλληλα ακριβώς. Κάτσε λίγο τώρα να το δούμε. Οι αποστάσεις είναι 30 εκατοστά, έτσι. Ναι. Στο πρώτο τώρα, έτσι. Μπλέει 1,5. Ναι, ναι, ναι. Εδώ. Και αυτά, ας πούμε, τι διαστάσεις να τα κάνουμε. Αυτά. Το 1,5. 20. Αυτά. Θα πάρουμε δύο πόδια, θα είναι αυτό. 20. Έτσι. Αυτό μέτρο περίπου πόσο είναι το παίρνουν τα παιδιά του λίγο. Να πατάει ένα μικρό τρίγωνο. Το 3 δεν φτάνουμε. Όχι, κανένα 30 δεν γίνονται. Ναι, κάπου εκεί. Κανένα 30 δεν μπορούμε να έχουμε μερικά πέρυματα. 30 μήκος και 20. 40 μήκος. Τι σου πω, αυτό κάτι το α4 πώς είναι τώρα. Το α4 πώς είναι. 40 πώς είναι. Όχι, 30 με 10, 20. 27, 30 είναι το α4. Όχι, δεν λέω για μήκος. Μήκος να το κάνουμε 40. 40, ναι. Θα προγράψουμε όλοι και για να μην τα έχουμε. Σας φαίνεται κιόλας. Ναι, ο πάχος λέει. Και ο πάχος. Ναι, δεν θέλω. Ήρθε. Έχει κανένα είδος. 40 επίκους να γίνει ορθογόνιο παρελθόν. Να γίνει ορθογόνιο τέτοιο. Ωραία. Το επόμενο, όσο θα... Το επόμενο, πάχος. Πολύ κοντά. Πολύ κοντά.
πιο λίγο. 50-20. 50-20. Από εδώ και από εκεί δεν θα θέλει μεγαλύτερο φάρδος. Αυτά θα πάνε όλα σε μήκους του διαδικτύου. Δεν θα κάνει και έτσι. Ενώ για το δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό το διαστάσεις. Το λέω με την Αγία για να χωρέσουν, εξαρτάται. Αν θα γίνει κατά μήκος, μπροστά από το άλλο. Χώρος για να δεις πόσο χώρο είναι να το κάνεις. Αλλά ξέρεις τι κάνουμε. Μπορεί να μην πας σε 5 τέτοια, μπορεί να πας σε 6, 7 ή να πας 4. Ναι. Απλά να έχουμε όλους τους λαϊκούς στις διαστάσεις. Αν πας να κόψεις το χαρτόνι, θα καταλάβεις ότι την ώρα που σου έρθω. Ναι, απλώς λες να κάνουμε 4 ή 5 ή 6. Όταν σου λέει για τα χρώματα, δεν μπορείς να τα κάνεις. Ναι, παιδί μου, λέω τώρα πώς τα έχει εδώ. Σου λέω τώρα, βάσει του σχεδίου. Ούτω ή άλλω, παιδιά, δεν θα είναι πολύ διαφορετική χώρα. Δεν ξέρω τι χώρα θα είναι. Για μένα, απλά αυτό είναι σημαντικό. Η απόσταση είναι διάμεση. Ναι, ναι, ναι. Μικρό αλματάκι παιδιού, τέλο πάντων. Αυτό, να είναι 30 εκατοστά, για να μην είναι πολύ μεγάλο το άλμα και χτυπάνε, ούτε πολύ μικρό και του φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. 30 δεν είναι. Αυτό. Τώρα για το από πάνω το σχήμα, είναι ένα λόγο που θα ανεβάζει τις διαστάσεις, οπότε δεν έχω κάτι να πω. Εδώ είπαμε ότι απλά να βγει μικρό δεν είναι ευθεία, δηλαδή και όλες εδώ οι αποστάσεις πάλι πρέπει να είναι οι ίδιες, περίπου πάλι στα 30 εκατοστά. Γενικά για να είναι όμορφο το σχέδιο όλο, οι αποστάσεις όλες θα πρέπει να είναι ίδιες και εδώ δηλαδή, να ξαναμείνει. Εντάξει, εδώ πρέπει πάλι να δούμε πόσο θα είναι η αποστάση μεταξύ και όμως να δούμε το άλλο. Δηλαδή εδώ να είναι όλα 20, όταν γίνει το επόμενο παιχνίδι. Για να είναι 20. Η απόσταση του ενός παιχνιδιού από το άλλο. Αυτό είναι το άλλο. Δεν θα γράφουν και τι κάνει, γιατί όπως τα ξαναγράφουν τζάμπο, σπιν, δεν θα την αγράφουν για να το είναι δύσκολο, όπως είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να το γράψεις. Γι' αυτό το έχω αποφύγει. Και έβαλα να γράψουμε μόνο το ένα στην αρχή, γιατί κοίτα το εδώ πόσο δύσκολο είναι τώρα να γράψεις τα γράμματα. Να κάνουμε πάλι ένα σχόλιο. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι σημαντικό είναι να μιλήσουμε με τους διευθυντές και τους γυμναστές του σχολείου αύριο. Και να μας πούνε ποιους φόρους μας παρακολουθούν, γιατί είναι πολλά στο μυαλό μας. Μου είπαν, στο εγώ έχω μιλήσει, στο τρίτο. Πιο συγκεκριμένα για να μετρήσουμε τους συγκεκριμένους φόρους. Να μην πούμε μέσα σε γήπεδα, να μην πούμε σε μέρη, ναι, το οποίο μπορεί να κάνουμε τα δηλαδή. Στο τρίτο μίλησα χθες. Νομίζω εκεί πέρα που κάνουν προσοχή μπροστά, κάτω από το πέφτω. Μίλησα και με τον γυμναστή, οπότε μπορείτε να βρείτε και τον γυμναστή. Την κύριε Γιώργο, τον κύριε Νάντα. Ο Βοηκλής και ο Μακαλόπουλος. Ένας ψηλός. Μακρομάλης. Μακρομάλης έχει μουστάκι. Μακρομάλης έχει μουστάκι ακόμα. Όχι, χωρίς μουστάκι. Άρα ο Μακαλόπουλος. Δεν είναι τόσο πολλά. Και μας είπε όχι σε γήπεδο, όχι σε μπάσκετ, όχι σε βόλεϊ. Είναι λογικό ότι θα πρέπει να παίξουμε εκεί που δεν θα παίξουμε τα λεφτά. Αυτό μου δώσε εκείνο το χώρο και μετά μου είπαν θέλετε και από πίσω να φτιάξετε κάποια παιχνίδια και γιατί του άρεσε από την πίσω τη μεριά. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το κάνουμε όλο και να γίνει και από πίσω και από μπροστά. Εσύ στην επιλογή των χρωμάτων, ποιο θα την κάνει των υλικών για το βάψιμο. Εγώ το κάνω. Όχι, δεν λέω για το χρώμα σαν χρώμα, δηλαδή αν θέλουμε να φτιάξουμε. Αν θέλουμε τα υλικά τέτοια ώστε να παίξουν σε βροχές, σε χιόνια, σε διάβρωση. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω μπει πριν, αυτό ρωτάω. Δεν θέλω να βάλω ένα χρόνο το οποίο θα κάνουμε την άδεια και του χρόνου δεν θα είναι δυνατό. Αυτό θέλω να θέλω. Εμείς επειδή έχουμε βάλει τις κερκίδες μας πολλές φορές, πάντα μετά πιο συγκεκριμένα χρώματα για παιδιά. Πρέπει να το ασταρώσεις πρώτα μας είπαν εμάς. Τις κερκίδες τώρα σου λέω. Δεν ξέρω κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ναι, είναι μια διαδικασία που γίνεται πριν το χρώμα. Τι πρέπει, αστάρουμε έτσι. Εμείς βάφουμε σαν σύλλογο στις κερκίδες. Η κερκίδα συγγνώμη είναι έτσι μετελήνης. Ναι, ναι. Και ναι, δηλαδή ένα δυο χρόνια που σου γίνονται και τι χρώμα. Αυτά έχουν μέσα. Ρόζα παλό και γαλάζιο το παλό. Δεν αλλάξα κάμα. Απ' όλα αυτά τα τότε. Τώρα σου πού θα κόψω. Το είχαμε καταλήξει. Μάτια, το φύσκο. Αντιγόνιο. Τώρα, αντιγόνιο.
παιδιά. Γιατί εγώ δεν θα γνωρίζει, αλλά όχι να ρωτήσουμε κάποιον να μάθει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου μιλάμε ένα δύο χρόνια να μην θέλει ένα πάνω. Υπάρχουν άλλα χρώματα, υπήρχαν και άλλα εξειδικευμένα, αλλά αυτή είναι πάρα πολύ ακριβά. Μπράβο, αυτό το ξέρω ότι έχουμε ζήσει. Εμεί θα σα ευχαριστούσαμε όμω στα σχολεία γιατί μα προλάβατε. Μα κάλεσε την ιδέα. Ναι, και εμεί το ίδιο είχαμε. Αλλά όχι με τέτοια. Εμεί με κουτσό και. Εμεί με κουτσό και με τέτοια. Όχι τέτοια. Όχι τόσο εξειδικευμένα. Όχι τόσο εξειδικευμένο πουτσό, γιατί πουτσό είναι αυτό. Αλλά είναι πουτσό, άλλη ποιότητα. Αλλά είναι άλλη ποιότητα, ναι. Ωραία. Είναι πολύ ωραίο, όντως. Και εμείς τα κάναμε, μα δεν προλάβαμε τίποτα φέτος. Οπότε μας διευκολύνεται κιόλας που εσείς μαζί τελικά για τα σχέδια κτλ. Είναι μια αρχή. Και αν περισσέψουμε λίγα, μπορούμε να κάνουμε και κάτι ακόμα. Γιατί όπως άλλους είχαμε σχέδιο έτσι και αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ σχηματίζεται πολλές φορές και έχουμε ναι, πάρα ναι, πολύ ωραία. Θα τα αφήσουμε. Μήπως θέλετε να φτιάξετε και άλλα πράγματα. Τι άλλο. Πάλι όπως θα είσαι αυτές και λίγο. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να δει σαν σχέδιο, το συγκεκριμένο. Αυτό το έχω. Αλήθεια. Τα κόμπες πάει καλύτερα. Ξέρεις τι, δεν είναι να το φτιάξεις εκείνη την ώρα με... Μπορείς με πλαστικό χρώμα να το φτιάξεις. Ναι. Πάω παντού σε όλα τα σχολεία. Ωραία. Καφέ θέλω μόνο. Εγώ σας το λέω. Πού παραδείγεις καφέ. Φοβάμαι λίγο εδώ, μην ξεβάσει λίγο σε αυτό το φτιάχνουμε εκείνη την ώρα. Μην φτιάξουμε το ένα χρώμα και ξεβάσει μέσα στο άλλο. Να σου πω. Λέω ότι θα γίνει εκεί. Θα κόψει πάλι τι καρδιούλες ή θα φτιάξει την καρδιά και δεν θα βαφτεί από κάτω άλλο χρώμα. Αλλά κατευθείαν κόβει την καρδιά και γύρω γύρω σε αυτό. Ξεχωριστό, μπράβο. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να στιγμώσει. Θα γίνει μίξη μετά, θα γίνει πρώτη καρδιά. Ωραία. Και στο τελευταίο λοιπόν για αυτή την εισή, πλέον μπορούσαμε να το κάνουμε γραφιστικά. Για να γίνει πιο όμορφο, γύρω γύρω, εδώ πέρα που το έχω κάνει μόνο κόκκινο μαύρο, να γίνει μαύρο γύρω γύρω, όπως είναι στο σχέδιο εδώ πέρα στο προπολογισμό. Ναι, καλύτερα. Και μέσα να έχει το κόκκινο, ας πούμε, όπως είναι αυτό, για να κάνει αντίθεση περισσότερο. Και όπως αυτό το αστεράκι εδώ πέρα, μπορεί να βγει πιο έξω, θα είναι πιο ωραίο, πιο μεγάλο και να βγει εδώ πάνω. Ελπίζω να λύσει τα παιδιά. Το τρέχα νομίζω είναι σημαντικό να γράψουμε εδώ. Ναι. Δηλαδή προσπάθησα να αποφύγω, όπως είπε και η Φωτεινή, άρα να γράψουμε διάφορα, να γράψουμε όσα λιγότερα γίνεται, γιατί είναι δύσκολο το να γράφουμε. Στο τέλος δεν θα βάλω υπογραφή. Ωραία. Στο τέλος δεν θα βάλω υπογραφή όπως σας ζωγράφω. Εσείς. Δικά σας. Ναι. Υπογραφή είναι το πιλάνο. Αυτά. Αυτά από μένα. Και πάλι να σας ευχαριστήσω. Εμείς και ελπίζω να βγει ωραίο. Τώρα, από την άλλη Παρασκευή, επίσης πρέπει να είναι καθαρό κάτω. Οπότε δηλαδή. Πρέπει στο τρίτο είδο δηλαδή και υπερτυποφελώνει. Είπαμε στον κύριο Δελειό να το δει στην προηγούμενη μέρα να είναι καθαρισμένο. Αλλά νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή θα χρειαστεί πάλι. Όσο καθαρά και να τα έχουν. Εμάς είναι τσιμέντο, λατρεύεται και είναι καλή. Ναι, είναι καλή και κοινή, θα το μαζέψω το πινέλο λόγω. Πάμε σε μια καινούργια σου από το 2010. Και πόσα χρόνια, περιμέναμε. Για τα χρώματα, πώς θέλετε. Θέλετε να σα τα φέρουμε στο σχολείο, θέλετε να πάτε να τα πάρετε κατευθείαν από εκεί, από πού. Στον Ιόν το Βούμπα. Βούμπα είναι πίσω. Είναι λίγο φερέ. Θέλετε να σας τα φέρουμε στο σχολείο εμείς. Ό,τι θέλετε εσείς, απλώς να ξέρουμε αυτό. Να πάμε να πάμε να πάμε. Δεν να πάμε. Γιατί και τα τελευταία του σχολείου μας έχουμε και τα πει. Ωραία. Θα έχετε από 4 λεπτά τη μέρα. Δεν ξέρω τώρα πόσα άτομα θα είστε σε κάθε σχολείο. Τέσσερις, θα είστε. Εντάξει, μπορεί να είναι και παραπάνω. Όχι, από 4 σίγουρα θα είναι 4. Λεπτά. Ναι, πλακέ, 12 αγιά. Όλα το 4 τέτοια και άλλα 4 πιο κοντά. Όχι πολύ κοντά, τόσο και τα βασικά χρώματα, κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Γαλάζιο βασικά, γιατί το μπλε είναι πάρα πολύ σκουρό και δεν είναι ωραίο. Γαλάζιο, άσπρο, μαύρο
και τις μίξεις θα τις κάνουμε μόνοι μας. Από δύο χαρτοπενείς το κάθε σχολείο που θα χρειαστεί για να βάζουμε γύρω-γύρω τα περιγράμματα. Αυτά. Διελειτικό. Γιατί δεν είναι. Τι είναι ειδικό. Και τα πινέλα και τα πινέλα. Οι χαρτοτελείες δεν μπορούν να φτάσουν σε τίποτα. Πώς είναι μεγάλες οι χαρτοτελείες. Δύο. Οι χαρτοτελείες είναι μεγάλες. Αλλά εντάξει, παίρνουμε και εμείς χαρτοτελείες. Δεν είναι μεγάλες, αλλά δύο δεν φτάνουν. Καλά λέει. Μπορούμε να δώσουμε μια παραγγελία στην ιδιωτική. Να πάρουμε κάποια άλλες, άμα χρειαστεί. Είχα την εντύπωση όμως ότι είναι 50 μέτρα. Όχι. Εντάξει. 50 δεν είναι για τόσο μικρό κόστος